Μια ακόμα φωτιά σήκωσε στον πόδι τους κατοίκους της κορυφής του Δήμου Πύργου. Ήταν λίγο πριν τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο πυροφύλακας αντιλήφθηκε τις φλόγες και άμεσα ειδοποίησε την πυροσβεστική. Η επέμβαση ήταν άμεση και στο σημείο επιχείρησαν περί τους 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Πύργου και μηχανήματα καθώς και οχήματα της πολιτικής προστασίας. Έφτασε στα 200 μέτρα από το χωριό κορυφής η φωτιά. Υπήρξε κινητοποίηση, παρευρέθησαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις για την εκένωση, αστυνομικός διευθυντής. Τελικά ο αέρας βοήθησε να μην περάσει στο χωριό η φωτιά. Τα μέτωπα της φωτιάς ήταν δύο και εκδηλώθηκαν πολύ κοντά στην περιοχή που είχε ξεσπάσει και πάλι πυρκαγιά στις 26 Ιουλίου, με τους ίδιους τους κατοίκους να μιλούν για ξεκάθαρο εμπρησμό. Η φωτιά είναι καθαρά εμπρησμός και 8 η ώρα το βράδυ δεν πιάνει καμία φωτιά από μόνη της. Άλλωστε, ο νομός μας βάρεσε 45 και 48, θα μπορούσε να είχε πιάσει. Τώρα 8 η ώρα το βράδυ είναι καθαρά εμπρησμός και επί του δρόμου, 400 μέτρα από το χωριό. Μάλιστα το βράδυ εστάλησαν και μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Ηλίας από το ειδικό νούμερο της πολιτικής προστασίας, το 112. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ το πρωί συνέδραμε από αέρος και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον από την βάση της Ανδραβίδας.